Ελληνίδε Έλληνε βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή που αφορά το μέλλον του τόπου. Το δημοψήφισμα τη Κυριακή δεν αφορά την παραμονή ή όχι τη χώρα μα στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι δεδομένη και κανεί δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Την Κυριακή επιλέγουμε αν θα αποδεχθούμε τη συγκεκριμένη συμφωνία ή θα διεκδικήσουμε άμεσα και με δεδομένη τη λαϊκή τιμιγορία μια βιώσιμη λύση. Σε κάθε περίπτωση θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι η σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους, με όρους όμως βιωσιμότητας και προοπτικής. Ήδη, μετά την απόφασή μας για δημοψήφισμα, έπεσαν στο τραπέζι καλύτερες προτάσεις για το χρέος και για την αναγκαία αναδιάθρωσή του, από αυτές που είχαμε μέχρι την Παρασκευή. Δεν τις αφήσαμε να πέσουν κάτω. Αμέσω καταθέσαμε τι αντιπροτάσει μα, ζητώντα βιώσιμη λύση και εξ αυτού του λόγου συνεκλήθη εκτάκτο χθε το Eurogroup, το οποίο και θα συζητήσει εκ νέου σήμερα το απόγευμα. Αν υπάρξει θετική κατάληξη, θα ανταποκριθούμε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει στο τραπέζι και θα παραμείνει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μέχρι τέλους. Και θα είναι εκεί και τη Δευτέρα, αμέσως μετά το δημοψήφισμα με καλύτερους όρους για την ελληνική πλευρά. Γιατί πάντοτε η λαϊκή τιμιγορία είναι πολύ ισχυρότερη από τη βούληση μιας κυβέρνησης. Και θέλω να επαναλάβω ότι η δημοκρατική επιλογή βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών παραδόσεων. Σε πολύ σημαντικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας οι λαοί με δημοψηφίσματα έπαιρναν κρίσιμες αποφάσεις. Αυτό συνέβη στη Γαλλία και σε πολλέ άλλε χώρε με το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα. Αυτό συνέβη στην Ιρλανδία, όπου το δημοψήφισμα ακύρωσε προσωρινά τη συνθήκη τη Λισαβόνα και οδήγησε σε επαναδιαπραγμάτευση, όπου η Ιρλανδία κέρδισε καλύτερου όρου. Δυστυχώ, στην περίπτωση τη Ελλάδα, είχαμε άλλα μέτρα και σταθμά. Προσωπικά, δεν θα περίμενα ποτέ η Δημοκρατική Ευρώπη να μην αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δώσει χώρο και χρόνο σε ένα λαό προκειμένου να επιλέξει κυρίαρχα για το μέλλον του. Η επικράτηση ακραίων συντηρητικών κύκλων είχε ω συνέπεια την απόφαση να οδηγηθούν οι τράπεζε τη χώρα σε ασφυξία, με προφανή στόχο να περάσουν τον εκβιασμό από την κυβέρνηση σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είναι πράγματι απαράδεκτο σε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και του άλληλου σεβασμού να έχουμε αυτές τις εικόνες της ντροπή. Να κλείνουν τις τράπεζες ακριβώς επειδή η κυβέρνηση αποφάσισε να δοθεί ο λόγος στο λαό και να οδηγούν σε ταλαιπωρία χιλιάδες ανθρώπους ηλικιωμένου που η κυβέρνηση παρά τη χρηματοδοτική ασφυξία φρόντισε και εξασφάλισε η σύνταξή τους να καταβληθεί κανονικά στους λογαριασμούς τους. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε μια εξήγηση. Για να προστατεύσουμε τις δικές σας συντάξεις, δίνουμε τη μάχη τόσους μήνες. Για να προστατεύσουμε το δικαίωμά σας σε μια αξιοπρεπή σύνταξη και όχι σε ένα απλό φιλοδόρημα. Οι προτάσεις που μας ζήτησαν εκβιαστικά να υπογράψουμε ήθελαν τη συντριπτική μείωση των συντάξεων. Και γι' αυτό αρνηθήκαμε. Και γι' αυτό σήμερα μας εκδικούνται. Στην ελληνική κυβέρνηση δόθηκε ένα τελεσίγραφο για την εφαρμογή ακριβώ τη ίδια συνταγή και όλων των εκκρεμωτήτων του μνημονίου που δεν εφαρμόστηκαν. Και μάλιστα χωρί καμία πρόβλεψη για το χρέο και τη χρηματοδότηση. Το τελεσίγραφο δεν έγινε αποδεκτό. Η αυτονόητη διέξοδο ήταν να απευθυνθούμε στο λαό γιατί η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Και αυτό πράττουμε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτές τις ώρες οι σιρήνες της καταστροφής οργιάζουν. Σας εκβιάζουν και σας καλούν να ψηφίσετε ναι σε όλα τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές και μάλιστα χωρίς κανένα αντίκρισμα εξόδου από την κρίση. Να πείτε κι εσείς, όπως έλεγαν εκείνες τις κακές μέρες του Κοινοβουλίου που έχουμε πίσω μας, ναι σε όλα. Να γίνετε κι εσείς ένα με αυτούς, συνένοχοι στη διαιώνιση των μνημονίων, από την άλλη μεριά, το όχι δεν αποτελεί απλά ένα σύνθημα. Το όχι είναι ένα αποφασιστικό βήμα για μια καλύτερη συμφωνία που στοχεύουμε να υπογραφεί αμέσως μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής. Αποτελεί την ξεκάθαρη επιλογή του λαού για το πώς θα ζήσει την επόμενη μέρα. Όχι, δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρώπη, αλλά επιστροφή στην Ευρώπη των αξιών όχι σημαίνει ισχυρή πίεση για μια οικονομικά βιώσιμη συμφωνία που θα δίνει λύση στο χρέος, δεν θα το εκτινάζει, δεν θα υπονομεύει στο ειδυνακές την προσπάθειά μας για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Όχι σημαίνει πίεση ισχυρή για μια συμφωνία κοινωνικά δίκαιη που θα κατανέμει τα βάρη στους έχοντες και όχι στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Μια συμφωνία που θα οδηγεί δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα τη χώρα ξανά στι διεθνείς χρηματαγορέ, ώστε να τερματιστεί η εποπτεία και η επιτροπή. Μια συμφωνία που θα περιέχει τι μεταρρυθμίσει εκείνε που θα τιμωρήσουν μια για πάντα του και τη διαπλοκή που τροφοδότησαν όλα αυτά τα χρόνια το πολιτικό μα σύστημα και θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την ανθρωπιστική κρίση. Θα δημιουργεί δηλαδή ένα συνολικό δίκτυο ασφάλεια για όσου βρίσκονται σήμερα στο περιθώριο εξαιτία ακριβώ αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τόσα χρόνια στην πατρίδα μα. Ελληνίδες, Έλληνε, έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε αυτές οι δυσκολίες να είναι προσωρινές. Επιμένουν κάποιοι να συνδέουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Λένε μάλιστα ότι έχω τάχα ακριβώς σχέδιο αν ψηφιστεί το όχι να βγάλουμε τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε εν γνώση τους ψέματα. Όσοι τα λένε είναι οι ίδιοι που τα έλεγαν και στο παρελθόν. Όσοι τα λένε προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία και στο λαό και στην Ευρώπη. Άλλωστε γνωρίζετε, ήμουν εγώ ο ίδιος πριν από ένα χρόνο υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν στις Ευρωεκλογέ. Ενώπιον των Ευρωπαίων και τότε διατύπωσα τη θέση ότι οι πολιτικές λιτότητας πρέπει να σταματήσουν, ότι τα μνημόνια δεν είναι ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση, ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ήταν αποτυχημένο. Και ότι η Ευρώπη πρέπει να πάψει να φέρεται αντιδημοκρατικά. Λίγους μήνες μετά, το Γενάρη του 2015, ο λαός μας επισφράγγισε αυτή την εκθήμηση. Δυστυχώς, ορισμένοι στην Ευρώπη επιμένουν να αρνούνται. Να αρνούνται να το κατανοήσουν. Να αρνούνται να το παραδεχτούν. Όσοι θέλουν μια Ευρώπη, όσοι θέλουν μια Ευρώπη κολλημένη σε λογικές αυταρχισμού, σε λογικές μη σεβασμού στη δημοκρατία, όσοι θέλουν την Ευρώπη μια επιδερμική ένωση με συγκολητική ουσία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι οραματιστές για την Ευρώπη. Είναι άτολμοι πολιτικοί που αδυνατούν να σκεφτούν ως Ευρωπαίοι. Κοντά σε αυτούς, από δίπλα, το εγχώριο πολιτικό σύστημα, αφού οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, τώρα σχεδιάζει να ρίξει τα βάρη σε εμάς, που προσπαθούμε να σταματήσουμε την πορεία της καταστροφής. Και μάλιστα ονειρεύονται και την ολική τους επαναφορά. Τη σχεδίαζαν και τη σχεδιάζουν είτε αποδεχόμασταν το τελεσίγραφο, αφού δημόσια ζητούσαν δωτό πρωθυπουργό για να την εφαρμόσει, είτε τώρα που δίνουμε το λόγο στο λαό. Μιλούν για πραξικόπημα. Η δημοκρατία όμως δεν είναι πραξικόπημα οι και κυβερνήσεις αποτελούν πραξικόπημα. Ελληνίδες Έλληνες, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την υφαλιότητα και την ψυχραιμία που επιδεικνύεται κάθε ώρα αυτής της δύσκολης εβδομάδας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, η κατάσταση αυτή δεν θα συνεχιστεί για πολύ, θα είναι πρόσκαιρη. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν θα χαθούν οι καταθέσει των πολιτών που επέλεξαν να μην φυγαδεύσουν τα χρήματά του στο εξωτερικό δεν θα χαθούν στο βωμό των σκοπιμοτήτων και των εκβιασμών. Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη της άμεσης λύσης αμέσως μετά τη δημοκρατική διαδικασία. Ταυτόχρονα όμως σας καλώ να ενισχύσετε αυτή τη διαπραγματευτική προσπάθεια. Σας καλώ να πούμε όχι στι συνταγέ των μνημονίων που καταστρέφουν την Ευρώπη. Σα καλώ να απαντήσουμε καταφατικά στην προοπτική μια βιώσιμη λύση. Να ανοίξουμε μια λαμπρή σελίδα δημοκρατία και μια βέβαιη ελπίδα για μια καλύτερη συμφωνία. Είναι η ευθύνη μα προ του γονεί μα, προ τα παιδιά μα, προ του εαυτού μα. Είναι το χρέο μα απέναντι στην ιστορία. Σας ευχαριστώ.